Λοιπόν, άκου φίλε, είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Αποκλείεται. Έχει στοιχεία ή τα λες τώρα έτσι. Μεταξύ μας όμως, έτσι μην ακουστεί παραέξω. Πάω κόντρα στο ρεύμα για αυτό το λόγο. Μα και να ακουστεί παραέξω, ποιος θα το πιστέψει. Α, ναι, δεν το σκέφτηκα. Άσε που εγώ λέω ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, ξεκινάμε από αυτό. Αλλά έστω και να λες εσύ το αντίθετο, δεν έχεις να το πιστέψει κάποιος. Ναι, αλλά σου λέω, το λέω απλά για να πάω κόντρα στο ρεύμα. Ναι, αλλά μόνο αυτό φίλε μου, δεν πατάει πουθενά αυτό το δικό σου. Ναι, ναι, τα άλλα που λένε οι άλλοι πατάνε, τέλος πάντων. Όχι. Οκ, καλή συνέχεια. Αυτό ήθελες, έλα, γεια. Καλή αγωνιστική χρονιά, σιδερένιο ο θύμιο μα. Λίγο αργά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να σου πω τελικά. Αυτά που έλεγε ο Χρυσοχοίδη, θα πίστευε ή τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Είναι τόσο δίκαιη η αστυνομία. Είναι τόσο δίκαιη η αστυνομία. Χωρίς ερωτηματικό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι τόσο δίκαιη. Δηλαδή, παίρνει μέσα στο σινεμά, βγάζει 15χρονα, χτυπάει εργάτε. Πώ το λένε, μπήκε την άλλη φορά μέσα σε ένα μπαράκι. Τι ήταν εκείνο και του έβαλε κάτω. Στο τσιπουράδικο, ακομελάδικο, τι ήταν, βέβαια. Καλά του έκανε. Γιατί λες από σου έκανα, έκανε. Γιατί στην πρώτη ευκαιρία του πετάνε μεντόλιθους και σκατά, το είδατε και μπογιές. Δεν πειράζει και σου. Είναι κανιβαλισμό τώρα. Τι δίνει τώρα. Δηλαδή, αν το σκεφτεί, τα γουρούνια στα σκατά κυλιώνται. Οπότε έχει μια λογική. Τι του πετάξανε, σωστό. Μπράβο. Πάμε τώρα στο Γεωργιάδη. Αχ, γιατί. Μα ζητάτε τόσο πολύ, δηλαδή, ο Γεωργιάδη, ότι πώ θα να μην χάσουμε το σπίτι μα. Γιατί εγώ σου ήμενε στο να το χάσω. Μα ζητάτε τόσο πολύ. Τόσο. Τι να πω, τελικά αυτό ο λαό μυαλό δεν έχει. Συνέχεια, πώ το λένε, ό,τι ψηφίζει φαίνεται και στη, πώς το λένε, αυτό που ψηφίζει, μάλλον αυτό ο λαό είναι. Δεν θα το πιστέψεις, έλα Κώστας πάλι. Αποστέλεις. Δεν θα το πιστέψεις. Τι. Από την ώρα που κλείσαμε, φτάνω εδώ στο μεστήριο να δω γιατί γεννήσαμε κιόλας και πιο πετυχαίνω στον δρόμο. Το τζίμερο. Το δελατόλα. Πάρτα. Και πιάνω το δελατόλα, σταματάω, ήταν με τα πόδια, του λέω, έλα, του λέω και σ' ακούω και στην ελληνοφρένεια τώρα. Τι μου λέει, με ξεφτιλίζουνε. Του λέω, εντάξει, του λέω, χθες ρε Βίλε, τον είχατε εκεί πέρα, κάτι πήγε να πει στον άφησε. Μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, να πέσω όρθιος πάνω του, μου λέει, να το χτυπήσω, μου λέει, αφού του είπα. Μόνο που δεν το χτύπησε όπως κατάλαβες λοιπόν, άρα τσάπα τα λέτε. Ότι τσάπα τα λέμε, τσάπα τα λέμε. Τι έγινε, γέννησε η γυναίκα σου. Ναι, πήγα δύο, πήγα νούμερο στο νούμερο δύο. Είχες κι άλλο. Ναι, είχα κι άλλο ένα. Απαπα, μπράβο. Σε έχασε η επανάσταση και τη οικογένεια. Ναι, για ελληνοφρένεια καλά πάω. Του γρου, στο κρεμό. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Μόλις πέσω θα ακούσεις το Α. Λοιπόν, στο μεταξύ, δεν ξέρω αν πρόσεξες, όπως πεταγάνε τους τσιμεντόλιθους από πάνω, στο μεταξύ τα μπουγαδόνερα με μεγαλύτερη λύσα τα πετά στο δρόμο. Επίσης, έχω να πω, εννοώ τα πετάγανε γλυκά που λέει και ο Βορύδης. Τι ήθελα να πω, το θα μου αλλοιώνανε τόσο τον πολιτισμό μου αυτοί οι φασίστες, δεν το περίμενα. Το πόσο το χάρηκα με αυτό το μηταράκι, Παναγίτσα μου, μια χαρά που πήρα, μπράβο. Επιτέλους ένας δημοκράτης, ένα υπουργείο που χρειάζεται τέτοιο. Έτσι, μπράβο, έτσι, και μπράβο. Και κάποιος που εντάξει, μπορεί να τυχαίνει τώρα να είναι τσιράκι του Σαμαρά, τυχαίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι ρατσιστής απαραίτητα. By default. Δεν είναι by default ότι είναι γύρω από το Σαμαρά, ότι είναι σάπιο. Όχι καλέ, ποιος το είπε αυτό. Και φασιστικό και ρατσιστικό. Ναι, όχι. Είναι δημοκράτης από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω, αυτό που λέμε. Ναι. Γι' αυτό και τον περιποιηθήκανε δε όντως. Εννοώ που πήρε Υπουργείο, καλέ. Μην φανταστείς, μην πάει το μυαλό σου. Είπα εγώ αλλιώς. Όχι, εγώ δεν είπα αλλιώς. Ναι. Ποιοι είστε εσείς? Αυτό που θέλουμε. Πράγματα αυτά που λέτε στον κόσμο. Τι να πούμε στον κόσμο, τι θέλετε να πούμε, αλλά. Χριστιανέ του Θεού, η Ελλάδα είναι ο αρχαιότερος λαός, ο οποίος δεν έχει εκμεταλλευτεί κανέναν άλλο λαό. Τον έχουν βάλει κάτω και τον βγάζουν το δέρμα. Και κάθεσαι και λέτε κάτι πράγματα, αηδίες, κερατιά της αριστεράς του κερατά. Η αριστερά τι είναι, πότε δημιουργήθηκε? Θέλετε τα ιστορικά προηγούμενα? Από ποιους Έλληνες φιλοσόφους πήραν την ιδέα οι μάγκες αυτοί που είχαν το 19ο αιώνα και το 18ο? Τα ξέρετε, είστε αγράμματοι και μπουρμπουλίστρες λέτε στον κόσμο. Ελεηνοί! Ναι. Ναι, λέγετε. Γεια σας, εγώ είμαι. Ναι, με πήρατε. Ναι, σας ήθελα κάτι. Τι θέλετε εσείς τώρα? Παίρνω από το τρίτο γυμνάσιο, με καλέσατε, είμαι ο διευθυντής. Και παρακαλώ. Ποιος είναι? Ο Στράτος είμαι. Ίσως τώρα δεν θυμάμαι. Ένα λεπτό. Ποιο γυμνάσιο είστε? Τρίτο γυμνάσιο. Και τι θέλατε? Ένας με καλέσατε τώρα, με καλέσατε, δεν ξέρω. Σας πήρε κάποιος άλλος, για άλλο λόγο φαίνεται. Για ποιο λόγο? Α, δεν το ξέρω. Έχει γίνει κάτι στο σχολείο? Όχι, τίποτε. Δεν υπάρχουν τίποτα κρούσματα περίεργα? Όχι. Δεν θέλουμε κάτι τώρα. Ένα λεπτό. Έχετε ξένους στο σχολείο? Μαθητές? Δεν είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Α, έχει, κατάλαβα. Έλα, μάνα μου, όχι ψυχή μου. Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, καλά, κρατάς μυστικά στη σχέση μας και δεν πάμε καλά. Κρατάω κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Δεν λες κουβέντα.
μυστικά και ντοκουμέντα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι πλέον, έχουμε γίνει γραφικοί. Ελπίζω, και δεν είναι κακία, τα πρώτα σπίτια που θα πάρουν αυτό που είπε ο Μπουμπούκος μας, ο Άδωνης, να είναι αυτονόμου που ψηφίσανε, αυτονόμου που ψηφίζουν τόσα χρόνια, και όλοι αυτοί που με 800 και 900 ευρώ πήγανε και πήρανε δάνεια 200 και 300 χιλιάδικα. Και θα το ξαναπώ κι ας είμαι γραφικός, μάνα μου. Μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πόλοι της γης. Ζήτω η νέα τρομοκρατία. Κόλλη, έτσι, η κόλλη της γης. Να λιώσουν τα λίπια από τους κόλλους, καταλαβαίνω, έλα, γεια. Τι έγινε, ρε, το μυστικό σου. Καταλάβω ότι η Μέρκελ δεν είναι καλή και ότι θέλει τους Έλληνες να γίνουμε αποθήκη ψυχών χωρίς δεύτερο. Του μίλησα λίγο, του έκανα λίγο μπριφάρισμα. Λέω ότι μα τι ξεφτιλίκια πράγματα είναι αυτά. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα το άλλο. Βλέπω αυτούς που λένε για τα αγέννητα παιδιά. Υποστηρίζουν τόσο πολύ τα αγέννητα και δεν νοιάζονται για τα γεννημένα. Και δεν θα σου πω για τα προστιγόπεδα, θα σου πω ακόμα και για τα Ελληνόπουλα. Δηλαδή, θα γίνονται τώρα οι πλησιριασμοί πρώτη κατοικία, θα πετάνε στο δρόμο το παιδάκι με την οικογένεια, αλλά αυτούς τους νοιάζουν τα αγέννητα παιδιά. Δεν τους νοιάζονται πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά που ήδη έχουν γεννηθεί. Αυτά που έχουν γεννηθεί είναι χρέος του κράτους να τα σκοτώσει. Δεν σκοτώνει ο καθένας τα παιδιά όπως θέλει. Ακριβώς αυτό. Γιατί εγώ ξέρω στον κομμουνισμό με τα λάθη του ότι αν είχες πολλά παιδιά, το κράτος σου έδινε και πιο μεγάλο σπίτι και σε βοηθούσε να κάνεις παιδιά. Και ξέρω σε πάρα πολλά κράτη, όπως οι Εβραίοι, όπως σε κάποια μουσουλμανικά, σε επιδοτούν για να κάνεις παιδιά. Έλα, Αποστόλη, μιλάω γιατί έχω μπλέξει εδώ με ένα κομπλεξικό σε λεωφορείο με ένα φασίστα. Έγινε. Άντε, γεια. Άμα το βρούμε και σε ηχητικό, θα το βάλουμε και για αφιέρωση. Τι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω τώρα η γυναίκα του ή αυτός και πού ακριβώς τόσες φορές και που βγαίνουν προεκλογικά. Για τον Άδωνη μιλάω. Είχε πει ότι πρέπει να επανεκλεγώ, γιατί δεν πάει και καλά το βιβλιοπωλείο και δεν θα τα βγάζουμε πέρα. Δεν το έχεις και εσύ κάπως στο μυαλό σου ότι έχει γίνει αυτό, ότι το έχει πει. Δεν το θυμάμαι αυτό κάπου. Ή το έχει πει η γυναίκα του στην Τατιάνα ή το έχει πει ο ίδιος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτός ο τύπος προειδοποιεί κιόλας ότι μετά τον Απρίλιο να μην παρεξηγηθούμε γιατί θα έχουμε πληστηριασμούς κτλ. Άρα και θα τους διώχνουμε και θα τρώμε και ξύλο, μάλλον. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα τους διώχνουμε. Θα διώχνουμε τον κόσμο που δεν έχει να πληρώσει από τα σπίτια. Α, αυτό, ναι. Το ξύλο θα το φάνε η αλληλέγγυη, μη σε νοιάζει. Η αλληλέγγυη θα το φάνε, αλλά με τόσες αστυνομικές επεμβάσεις, ποιος ξέρει τώρα πώς. Όχι, θα κάτσουν τα μάτια να τρώνε τους τσιμεντόλιθους στα κράνη. Και το χρώμα. Το χρώμα, το χρώμα που είναι χειρότερο το χρώμα. Το λυπήθηκα. Και καλά να ήταν καμιά ρηπουλίνη του νερού. Οικολογική. Οικολογική. Άμα ήταν καμιά λαδομπογιά. Άστα να πάει, δεν βγαίνει με τίποτα. Πού να βγει, με νεύτη μόνο. Επειδή εγώ ποιητής δεν είμαι, γιατί αν ήμουν ποιητής θα ήμουν στη Βουλή. Uh-huh. Πώς θα κάνουμε ρήμα, όπως λέμε, Ρουφιάνος Μπογδάνος, να κάνουμε ρήμα με το Βλάκας Άδωνης, ρε παιδί μου, να βρούμε μια ρήμα και γι' αυτό. Μα θα πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Επειδή δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει και ρήμα. Okay, λοιπόν. Ναι. Συγγνώμη για την ενόχληση. Ενοχλείτε όμως, ενοχλείτε. Τι θέλετε. Έχετε δίκιο. Τι θέλετε, αγαπητέ. Α, έτσι, μπράβο. Ναι. Έλα. Έλα. Ποιος είναι η Μαρία, την καφετζή θέλω. Η Μαρία, ποιος είναι. Μπα, δεν άρεσα.